21 ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά την έκρηξη κρουσμάτων σε γυροκομείο στο Μαρούσι. Συνολικά εντοπίστηκαν 47 κρούσματα, από τα οποία τα 37 σε φιλοξενούμενους και τα 10 σε εργαζόμενους. 12 ηλικιωμένοι έχουν μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο αναφοράς, ενώ αυτήν την ώρα γίνεται η μεταφορά άλλων 9 ηλικιωμένων. Όλα τα κρούσματα έχουν μπει στο μικροσκόπιο για να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με μεταλλάξεις του ιού. Η νέα βόμβα διασποράς σε ένα ακόμη γυροκομείο έρχεται την ώρα που οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται στο πόδι μετά τον εντοπισμό 59 συνολικά μεταλλάξεων του στελέχους του ιού. 19 εντοπίστηκαν στην Αθήνα, 9 στην Κρήτη, 4 είναι οι επαφές κρουσμάτων και 27 εντοπίστηκαν σε πύλες εισόδου. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο άμεσης επανάκαμψης της πανδημίας. Θα πρέπει να είμαστε γύρω σε 1.600 κρουσμάτων το τέλος του Φλεβάρι, το οποίο θα αρχίσει να φυσικά να ανησυχεί έντονα, με τάση να φτάσει στο περίπου πλήρωση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ. Στην αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. The scientists have told us that they do work. So no rocket scientists, no rocket science really involved here. Just go with what the experts tell us and make sure if you have to take a bold decision, especially if it is a painful one. Economically, make sure you take it early. Μετά το πράσινο φως που δόθηκε, ξεκίνησαν από σήμερα οι συνταγογραφήσεις για τη χορήγηση του καρδιολογικού φαρμάκου κολχικίνη που βοηθάει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτή είναι η κολχικίνη, το νέο όπλο κατά του κορονοϊού. Περιέχει 30 δισκία και βρίσκεται μόλις στην τιμή των 5 ευρώ και 20 λεπτών. Σε καραντίνα έχει μπει η οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο γιος του, ενώ νόσησε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου πριν από 10 ημέρες.